πάμε να φτιάξουμε όμορφα μπρελοκάκια με τα αρχικά μας, αρχικά ονομάτων, είτε για δωράκι είτε για να το κρατήσουμε εμείς. Πάμε να σας δείξω τώρα βήμα-βήμα πώς θα φτιάξετε αυτά τα πολύ όμορφα μπρελοκάκια που λαμποκοπάνε και φωσφορίζουν και στο σκοτάδι. Βέβαια δεν είναι εφικτό να σας δείξω εγώ εδώ πώς φωσφορίζουν. Τα χρωματάκια αυτά είναι νέων. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε γραμματάκια, μπρελοκάκια με υγρό γυαλί Diamond από την Tetralux. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα μπρελοκ. Εδώ έχω 100 ml από το γυαλί, την εποξική ρητίνη Diamond από την Tetralux, και εδώ είναι το β' συστατικό, τα 53. 100 α, 53 β, ρίχνω το β μέσα στο α και ανακατεύω με αργές κινήσεις, αλλά πάρα μα πάρα πολύ καλά, για περίπου 2 λεπτά. Είναι έτοιμο, όπως βλέπετε έχει διαφανίσει τελείως, οπότε το βάζω στην άκρη γιατί θέλω να ανεβάσει λίγο θερμοκρασία. Θα περιμένω περίπου 10 λεπτά, η θερμοκρασία δωματίου είναι γύρω στους 22 βαθμούς, οπότε έχουμε την ιδανική θερμοκρασία και θα πάω να χυτεύσω. Το υγρό γυαλί μας έχει σταθεί, πάμε λοιπόν τώρα να το μοιράσουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα διάφορα χρώματα. Εδώ θα βάλω το περισσότερο που είναι για να βάλω λίγη χρυσόσκονη μέσα. Λοιπόν, εδώ έχω σκονίτσες οι οποίες είναι νέων. Όλα αυτά θα τα βρείτε σε είδη χόμπι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν θέλω πολύ. Ανακατεύω καλά να λιώσει η σκόνη. Λοιπόν, έχω φτιάξει τις αποχρώσεις μου και πάω εδώ πέρα να ρίξω λίγο γκλίτερ λούσο. Είναι αυτή η υπέροχη, υπέροχη χρυσόσκονη, πραγματικά είναι εξαιρετική. Περιμένω και πάλι λίγο για να φύγουν οι φυσαλίδες και θα ξεκινήσω να χυτεύω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να χυτεύουμε. Ας ξεκινήσουμε με ένα γραμματάκι, θα δούμε. Εδώ έχω κάποια διακοσμητικά αστεράκια. Πάμε να γεμίσουμε τώρα. Να κάνουμε το μήνυμα. Αυτή ήταν η διαδικασία, απλά έβαζα το ένα χρώμα. Θα σας εξηγήσω τα εξής, όταν ρίχνουμε, δηλαδή εάν ρίξουμε το χρωματιστό, είτε είναι με pigment, είτε είναι με ink, είτε είναι με οποιαδήποτε άλλη χρωστική, το χρωματιστό επειδή είναι πιο βαρύ, πέφτοντας μετά το διάφανο, το τραβάει στην άκρη. Οπότε κοιτάζω περίπου να βάζω μέχρι εκεί που θέλω εγώ χρωματιστό και μετά να ρίχνω το διάφανο και να μου το τραβάει στην άκρη.
Βέβαια, η ρητίνη στεγνώνοντας θα κάνει τα δικά της σχέδια. Αλλά ο κανόνας είναι αυτός, ότι όταν ρίχνουμε τη διάφανη ρητίνη, το χρώμα τραβιέται πίσω, να ξέρετε. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε άπειρα σχέδια, μπορούμε να βάλουμε φύλλα χρυσού, μπορούμε να βάλουμε πετραδάκια, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Εγώ επειδή βρήκα αυτά τα νέον, τα οποία λέει ότι φωσφορίζουν και στο σκοτάδι, είπα να το κάνω αυτό, να σας το δείξω. Τώρα περιμένω 24 ώρες και ξεκαλουπώνω. Δεν ξεχνάω να ψεκάσω με ένα σπρέι υνοπνεύματος, προκειμένου να φύγουν οι φυσαλίδες από μέσα. Το βάζω στην άκρη, δεν θέλει υγρασία το υγρό γυαλί, θέλει σωστή θερμοκρασία δωματίου και κάπου που να είναι καθαρά και να μην έχει σκόνη. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχει στεγνώσει, πάμε να ξεκαλουπώσουμε και να δούμε τι έχουμε κάνει. Ένα. Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαστε έτοιμοι εδώ, δηλαδή μπορούμε να τα αφήσουμε και έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία, γυαλίζουν φανταστικά. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Σε περίπτωση που σας έχει κάνει δοντάκι από πίσω, όπως έχει κάνει σε μένα, μπορείτε με ένα γυαλόχαρτο για σίδερα, αφού το βρέξετε το γυαλόχαρτο, να έρθετε και να λιάνετε λίγο εδώ, ή με ένα εργαλειάκι τέτοιο που πουλάνε στα χρωματοπολία, να έρθετε και να φάτε λίγο αυτό εδώ το κομματάκι, έτσι, σιγά σιγά, και να τα καθαρίσετε γύρω γύρω. Χρησιμοποιώ το Dremel, έρχομαι, κάνω μία τρυπούλα, λίγο ζορίζεται το Dremel γιατί θέλει λίγο φόρτισμα. Κυκλοφορούν και κάτι βιδάκια που μπορείτε να κάνετε μία τρυπούλα εδώ και να μπουν τα βιδάκια. Αυτό βέβαια είναι και το καλύτερο. Απλά δεν είχα εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, οπότε θα περάσω το κρυκάκι μου. Πάρα πολύ όμορφα δωράκια. Πάω να φτιάξω εγώ και τα υπόλοιπα και θα σας τα δείξω στο τέλος. Εδώ είμαστε λοιπόν, περάσαμε και τα μπρελοκάκια μας εδώ πέρα. Να τα, είναι υπέροχα, λαμποκοπάνε στην κυριολεξία, είναι φανταστικά. Μόνο με υγρό γυαλί Diamond από την Tetralux. Εδώ έχω και κάποιες φουντίτσες που μπορούμε επίσης να κρεμάσουμε, να τα κάνουμε έτσι λίγο πιο πλουμιστά. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό, δεν έχετε παρά να κάνετε like στο κανάλι μας, να πατήσετε κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Αφήστε το σχόλιο σας με τυχόν απορίες. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας!